η επιτακτική ανάγκη επαρκούς φύλαξης των σχολείων της περιοχής Δήμου Βέρειας και η αναπλήρωση με κάθε τρόπο των σχολικών φυλάκων που αποχωρούν και συνταξιοδοτούνται αφήνοντας κενές θέσεις σε κάποια σχολεία, ήταν το θέμα ευρείας σύσκεψης διευθυντών σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Δημαρχείο της Βέρειας. Η σύσκεψη έγινε υπό την Προεδρία της Αντιδημάρχου Παιδείας, κυρίας Βαρβάρα Σταυροπούλου, και των δύο Προέδρων των Σχολικών Επιτροπών, κυρίων Παπαδόπουλου και Καγγελίδη. Παρατηρήσεις και προτάσεις για τον τρόπο φύλαξης αλλά και τα προβλήματα των σχολείων, κυρίως στους αύλιους χώρους, κατά τις εξωσχολικές απογευματινές και νυχτερινές ώρες, καθώς και τα Σαββατοκύριακα, κατέθεσαν οι διευθυντές όλων των βαθμίδων, αφού όπως φαίνεται τα προβλήματα είναι πολλά, μεγάλα και ως επιτοπλίστων κοινά. Πιο έντονα τα βιώνουν τα σχολικά συγκροτήματα του εργοχωρίου, κυρίως το 6ο Γυμνάσιο, λόγω της γυπνίασής τους με τον καταβλισμό των τσιγκάνων. Ωστόσο, το θέμα της φύλαξης απασχολεί όλες τις διευθύνσεις αλλά και τον Δήμο, ο οποίος εξάλλου είναι αρμόδιος γι' αυτό. Από τις τοποθετήσεις των διευθυντών προκύπτει ότι το σύνολο σχεδόν των σχολείων αντιμετωπίζουν προβλήματα που σχετίζονται με κοινωνικά φαινόμενα, αφού καθημερινά στις αυλές βρίσκονται πεταμένα διάφορα σκουπίδια, ακόμη και σύριγγες, αλλά και άστεγοι, σε κάποιες περιπτώσεις που καταφεύγουν στα προαύλια για να κοιμηθούν. Πέρα από αυτά, πολύ συχνές είναι και οι ζημιές στα σχολικά κτίρια, κυρίως τα Σαββατοκύριακα, αποσπασμένα τζάμια, πόρτες και κεραμίδια, ενώ ιδιαίτερα επικίνδυνο είναι το γεγονός ότι εξωσχολικοί παράγοντες αλλά και μαθητές πηδάνε από τα κάγκελα τις ώρες που είναι κλειστά και αφύλακτα τα σχολεία για να μπουν στην αυλή. Για όλους αυτούς τους λόγους, η ανάγκη επαρκέστερης φύλαξης γίνεται επιτακτικότερη. Και εδώ προκύπτει το ερώτημα στο οποίο προσπάθησε να απαντήσει η εν λόγω σύσκεψη. Πλην ορισμένων φωτεινών εξαιρέσεων, όπως τονίστηκε, οι περισσότεροι φύλακες δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των καιρών και γι' αυτό ζητήθηκε μεταξύ άλλων ο επαναπροσδιορισμός των καθηκόντων τους αλλά και της εργασιακής τους σχέσης με το Δήμο, αφού όπως επισημάνθηκε, θα ήταν πιο αποδοτική εάν ήταν αποσπασμένοι στο Υπουργείο Παιδείας και είχαν την ευθύνη τους οι διευθυντές των σχολείων και όχι οι Δήμοι. Μετά από αρκετή συζήτηση, επί του πρακτέου, αυτό που δηλώθηκε ρητός είναι ότι στα σχολεία με έναν φύλακα δεν θα υπάρξει καμία παρέμβαση, ενώ από το πρώτο λύκειο ο ένας εκ των δύο φυλάκων θα πάει σε ένα από τα δύο σχολικά συγκροτήματα, στο 5ο Γυμνάσιο Δεύτερο Λύκειο ή στο 6ο Γυμνάσιο που προκύπτουν μεγαλύτερες ανάγκες και αυτό θα διευθετηθεί άμεσα μεταξύ των διευθυντών και του Δήμου. Το πρόβλημα όμως δεν σταματάει εδώ. Μάλλον τώρα αρχίζει, αφού αρκετοί φύλακες μπαίνουν σε καθεστώς συνταξιοδότησης και βέβαια το ενδεχόμενο των προσλήψεων είναι μάλλον αβέβαιο στην παρούσα κατάσταση. Πάντως, στο Δημαρχείο θα επαναληφθεί άμεσα μία ακόμη σύσκεψη, στενότερη αυτή τη φορά, μόνο με τους διευθυντές που χρειάζονται άμεση κάλυψη των θέσεων στα σχολεία τους, για να ρυθμιστούν και οι συσχετισμοί, ώστε να προκύψει η πλέον αποτελεσματική λύση εκ των ενόντων.